Και καθώς οι αθλητές προετοιμάζονται για το πρώτο αγώνισμα, θα διεξαχθεί περίπου σε 10 λεπτά, θα κάνουμε ένα σύντομο βιογραφικό, ιστορικό των αγώνων, των Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων. Οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες έγιναν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1927 στη Μυτιλίνη, με διοργανωτή το Αθλητικό Σωματείο Παλαισβιακός Γυμναστικός Σύλλογος, που είχε ιδρυθεί τον Νοέμβριο του 1923. Οι αγώνες αυτοί, στους οποίους συμμετείχαν αθλητές από τη Χίο, τη Σάμο, τη Λίμνο και τη Λέσβο, είχαν σημειώσει τότε λαμπρή επιτυχία. Το 1986, το τότε Υπουργείο Αιγαίου, σημερινή Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και ο ΣΕΓΑΣ, αναγνωρίζοντας την έλλειψη κινήτρων στην νησιώτικη νεολαία, αναβίωσαν τους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Τύπου και τους κατέταξαν στους κυρίαρχους στόχους της ετήσιας δραστηριότητάς τους. Έτσι, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1986, στο Εθνικό Στάδιο Μυτιλίνης, έχουμε την πρώτη διοργάνωση από την Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Λέσβου, με συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα νησιά Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Λέρο, Νάξο, Σύρο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, Λέσβο, Λίμνο, καθώς και αθλητών των Εθνικών Ομάδων Κύπρου. Επίσης, συμμετείχαν και αθλητές από τις Εθνικές Ομάδες Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνική Ελλάδος. Στους αγώνες του 86 συμμετείχαν 25 σωματεία με 230 αθλητές. Από το 1986 μέχρι σήμερα οι αγώνες διεξάγονται κάθε χρόνο κυκλικά, εκτός από τις χρονιές το 1993 και το 2009, σε μία από τις 4 κάθε φορά ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ του Αιγαίου Πελάγους. Λέσβου Λίμνου, Χίου Σάμου Ικαρίας, που είναι η δεύτερη ΕΑΣ, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Δρόμος 100 μέτρων γυναικών. Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε τελικές σειρές. Καλούνται οι αθλήτριες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, στον αγωνιστικό χώρο να περάσουν και οι αθλήτριες του άλματος σε μήκους παγκορασίδων Α, της σφαιροβολίας γυναικών και των 100 μέτρων ανδρών. Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε 2 τελικές σειρές. Στην πρώτη τελική σειρά μετέχουν στο πρώτο διάδρομο Ασβεστά Σταυρούλα Αελίνδος. Στο δεύτερο διάδρομο... Δόθηκε η εγγύηση της πρώτης τελικής σειράς του δρόμου των 100 μετρών γυναικών. Πρώτη τερμάτισε στο τέταρτο διάδρομο η αθλήτρια Κυλάφα Δαμαντία του Ορυσβέου Καλωτής. Δόθηκε η εγγύηση της δεύτερης τελικής σειράς των 100 μέτρων γυναικών. Δημήτρη, τριάδα. Και παίρνεις από το φώτο, αφήνεις κατάταξη για να τον έχεις δύο σειρές. Πρώτη τερμάτισε η ποινή Μαρία Βγάση Υγεία Ρόδου. Δάρτη.
Δρόμος 100 μέτρων γυναικών με αναπηρία στο αγώνισμα με αποτελέσματα του δρόμου των 100 μέτρων γυναικών. Πρώτη ήταν η Ποινή Μαρία Γάση Γιαρόδου με 13 δεύτερα και 15 εκατοστά. Δεύτερη Νικολάου Κατερίνα Διαγόρα Ρόδου με 13 δεύτερα και 29 εκατοστά. Τρίτη Μπέρτ Αλάνα Γάση Γιαρόδου 13 δεύτερα και 52 εκατοστά. Δόθηκε η εκκίνηση της δεύτερης τελικής σειράς του δρόμου των 100 μέτρων ανδρών. Δόθηκε η εκκίνηση της τρίτης τελικής σειράς του δρόμου των 100 μέτρων ανδρών. Οικονομία επάθλων στις τρεις πρώτες νικήτριες του δρόμου των 100 μέτρων γυναικών με αναπηρία. Την απονομή τα έπαθλα παρακαλείται να δώσει να απονείμει ο κύριος Δημήτρης Χαλκιώτης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Δημοσιοτικής Πολιτικής. Στο δρόμο των 100 μέτρων γυναικών με αναπηρία, πρώτη ήταν η Λικουρίδου Μαρία από τους Ίωτες Χίου. Δεύτερη, Μπαντζάκα Μιχαέλα, Κυψέλη Μυτιλίνης. Τρίτη, Τυραδέλη Ταξιαρχούλα, ΕΕΚ Μυτιλίνης. Thank you.
Την απονομή καλείται, τα έπαθλα παρακαλείται να δώσει να απονείμει ο κύριος Δημήτρης Χαλκιώτης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Τρίτη, τη Ραδέλη Ταξιαρχούλα, ΕΕΚ Μυτιλίνης. Απονομή επάθλων στους τρεις πρώτους νικητές του δρόμου των 100 μέτρων ανδρών. Τα έπαθλα καλείται να απονείμει ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κύριος Σεβαστής Βασίλης. Στα 100 μέτρα των ανδρών, Κωνσταντάς Μιχαήλ του Καζόνι Καλύμνου. Δεύτερος, Ψούγλος Παναγιώτης Αρισβαίος Καλονής. Τρίτος, Κοντός Γιώργος Γκάζι Γιαρόδου. Απονομή επάθλων στις τρεις πρώτες νικήτριες της σφαιροβολίας των γυναικών. Τα έπαθλα καλείται να απονείμει ο Δήμαρχος Λέσβου, κύριος Δημήτρης Μπουνάτσος. Εν τω μεταξύ δόθηκε η εκκίνηση στον τελικό δρόμο των 1000 μέτρων Παγκορασίδων Α, όπου συμμετέχουν κορίτσια 14 και 15 ετών.
καταλαβαίνω γιατί. Πρώτη νικητριά στη σφαιροβολία των γυναικών, Κατσιματίδου Άννα, Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Λέρου. Δεύτερη, Σκάρου Παρασκευή, Πας Ίκαρος. Τρίτη, Πετροπούλου Στέλλα, Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος. Οι νικητές του δρόμου 100 μέτρων ανδρών με μεγάλο συναγωνισμό στα τελευταία 100 μέτρα για την τέσσερις αθλητές διεκδικούν την πρώτη θέση. Πολύ μεγάλο συναγωνισμό στα τελευταία. Έλα, Μίτσο!
χίλια μέτρα των αγοριών, ο συναγωνισμός είναι μεγάλος, τελική ευθεία μπαίνουν δύο αθλητές και εκτιμούν το ζωμετάδι. Και στα χίλια μέτρα των αγοριών, ο συναγωνισμός είναι μεγάλος, στην τελική ευθεία μπαίνουν δύο αθλητές που διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο. Νικητής ο Μούγκρος Ισίδωρος από τη Λέρο, Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Λέρου. Αποτελέσματα του δρόμου των 1000 μέτρων Παγκορασίδων Α, αγώνισμα που διεξήχθη πριν από λίγο. Yeah.